Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για δημιουργία στρατιωτικής αμερικανικής νατοικής βάσης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ο αρχηγός των χερσαίων αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, Κρίστοφερ Καβόλη, σε δηλώσεις του με αφορμή την έλευση του μεταγωγικού πλοίου Carson City στην πρωτεύουσα του Εύρου. Απαντώντας την ερώτηση της Δέλτα τηλεόρασης για το ενδεχόμενο μόνιμης βάσης, απάντησε πως μέχρι στιγμής εξυπηρετούνται αρκετά από τη χρήση του λιμένα ως κομβικού σημείου για τις μετακινήσεις του στρατού τους, αλλά και μέσω της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει με την 12η μεραρχία. Νομίζω ότι ξεκινάμε σταδιακά με κινήσεις προς τα εμπρός και μετά βλέπουμε ποιες είναι οι δυνατότητες και πόσα μπορούν να γίνουν επί προσωρινού. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε το λιμάνι όπως είναι ανοιχτό τώρα, ώστε να ερχόμαστε προσωρινά και να διεκπεραιώνουμε εκπαιδευτικές επιχειρήσεις με τις ελληνικές αλλά και άλλες δυνάμεις. Το λιμάνι εδώ θα μετατραπεί σε ένα πολύ σημαντικό σημείο και για άλλες νατοικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα όταν του χρόνου θα πάμε στην άσκηση σε Guardian, μια άσκηση που κανονικά κάνουμε στα Ανατολικά Βαλκάνια. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο όφελος στον τρόπο που τώρα χρησιμοποιούμε το λιμάνι. Ο αντιστράτηγος μίλησε επίσης για την στρατηγική θέση που βρίσκεται το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, καθώς ουσιαστικά επιτρέπει την ελεύθερη και γρήγορη κίνηση των Αμερικανών στρατευμάτων δυτικά μέχρι τη Θεσσαλονίκη, βόρεια μέχρι την Βόρεια Μακεδονία, αλλά και βόρειο-ανατολικά, αν χρειαστεί. Well, the significance in a military sense of having a port here is, I guess, clear. It's the ability to move equipment in and out of the area. It's the ability to move into northeastern Greece. Η στρατιωτική σημασία του λιμένος εδώ είναι ξεκάθαρη. Μας δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε και να μεταφέρουμε εξοπλισμό μέσα και έξω από την περιοχή. Μας επιτρέπει να κινηθούμε στην βορειοανατολική Ελλάδα, όπου οι ελληνικές δυνάμεις έχουν κάποιες από τις καλύτερες υποδομές εκπαίδευσης. Οι δομές εδώ εκτείνονται από μεγάλου βεληνικού πυροβολικού που φτάνουν μέχρι το Αιγαίο, μέχρι και πεδία για άρματα που βρίσκονται στην βόρεια πλευρά της πόλης. Από εδώ, μάλιστα, μπορούμε να κινηθούμε πολύ γρήγορα δυτικά προς τη Θεσσαλονίκη και βόρεια στην Βόρεια Μακεδονία, όπου και εκεί κάνουμε ασκήσεις με τον ΝΑΤΟ. Είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για εμάς να έχουμε πρόσβαση σε αυτήν εδώ την περιοχή. Αλλά και για τις ελληνικές δυνάμεις είναι μια καλή ευκαιρία να μπορούν να μπουν και να βγουν από εδώ. Με καθαρά στρατιωτική σημασία, η ταχύτητα κινήσεως είναι πάντα καλή και αυτό είναι σίγουρα ένα μεγάλο βήμα προς τα μπροστά. Με άξονα τις σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής, σε στρατιωτικό επίπεδο είμαστε πάρα πολύ θετικοί. Και οι δύο δυνάμεις έχουν συνεργαστεί άριστα και όλοι εμείς έχουμε επωφεληθεί σημαντικά από τη συνεργασία αυτή. Ο κύριος Καβόλη εξήγησε πως δεν θα παραμείνουν στρατεύματα εδώ, αλλά θα μετακινούνται συνεχώς ή θα έρχονται για να συμμετάσχουν σε ασκήσεις του ελληνικού στρατού. Ο αριθμός τους θα ποικίλει ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Εμείς θα περνάμε απλά από εδώ. Κάποιες φορές με μικρούς αριθμούς, κάποιες φορές με μεγαλύτερους. Θα εξαρτηθεί από τις ευκαιρίες που μας δοθούν φυσικά. Το κλειδί βέβαια είναι ότι ανοίξαμε μία δίωδο να ερχόμαστε εδώ και να συνεργαζόμαστε με εσάς και τις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος και να διεξάγουμε μαζί ασκήσεις ετοιμότητας. Σχολίασε επίσης την αγαστή συνεργασία ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις των δύο χωρών και εξήγησε πως θα συνεργαστούν κυρίως σε εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν διάφορα σημεία που μπορούν να διεξαχθούν ασκήσεις διαφόρου τύπου. Well, the first thing it signals is increased cooperation between the Hellenic Armed Forces and the US Armed Forces. And this is an equipment carrying ship. So ultimately, το πρώτο πράγμα που σηματοδοτεί η έλευση του Carson City είναι η αυξημένη συνεργασία ανάμεσα στις δυνάμεις της Αμερικής και της Ελλάδας. Αυτό είναι ένα πλοίο μεταφοράς εξοπλισμού. Τελικώς αυτό το πλοίο όταν θα έρχεται θα μεταφέρει στρατιώτες που θα εκπαιδεύονται μαζί με την 12η μεραρχία εδώ στο έδαφος. Αυτό δηλαδή που πραγματικά παρουσιάζεται εδώ είναι η αύξηση της δυνατότητάς μας να συνεργαζόμαστε, να χτίζουμε ικανότητες ανάμεσα στις δυνάμεις Αμερικής και Ελλάδας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από αυτό ανοίγει και ευκαιρίες κατά την άποψή μου, οι Αμερικανοί στρατιώτες να μάθουν και να δουν αυτό το υπέροχο μέρος μιας όμορφης χώρας της Ελλάδας.